Ευχαριστούμε επίσης τον πρόεδρο, τον Γιώργο Παπανδρέου, βουλευτή Αχαΐα και πρώην πρωθυπουργό. Καλωσορίζουμε τον Μιχάλη τον Κατσίνη, τον Δημήτρο Κωνσταντόπουλο, τους δημάρχους, τον πρώην Περιφερειάρχη, όλα τα στελέχη μας, τους μαζικούς χώρους. Η αποψινή σας παρουσία μας γεμίζει χαρά, ελπίδα και αισιοδοξία. Θα πορευτούμε όλοι μαζί με ενότητα προοπτική. Πρόεδρε, έχεις το λόγο. Φίλες και φίλοι, αυτή εδώ η σημερινή μάζοξη της παράταξής μας, του ΠΑΣΟΚ, είναι βγαλμένη από τα παλιά καλά μας χρόνια που επιστρέφουν δυναμικά, διότι η Δημοκρατική Παράταξη επέστρεψε, το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε και με την κοινωνία μπροστά στο προσκήνιο ξαναχτίζουμε γειτονιά και γειτονιά το κοινό μας μέλλον. Ένα μέλλον για εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα μέλλον για όλους τους Έλληνες, για όλες τις Ελληνίδες. Ένα μέλλον το οποίο σε αυτές τις πολύ κρίσιμες στιγμές, με την ενεργειακή κρίση, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τα 10 χρόνια δημοσιονομικής περιπέτειας, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να έχει τη σφραγίδα της δημοκρατικής παράταξης, των πολιτικών για όλους τους Έλληνες, των πολιτικών που έχουν στην προμετωπίδα τους τις ανισότητες, τη δίκαιη ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή και βέβαια τα πολύ μεγάλα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και με μια προσέγγιση πατριωτική, πάντα, στα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Φίλες και φίλοι, προχωράμε μαζί. Δυναμικά, το νέο αυτό ξεκίνημα είναι ένα ξεκίνημα που έχει δυναμισμό, που δείχνει μια νέα προοπτική. Σχεδιάζουμε μαζί το μέλλον, μαζί συγκροτούμε θεσμικά την παράταξή μας. Από τα κάτω, με την αυτοργάνωση, όπως παλιά με τις οργανώσεις μας. Μια θεσμική συγκρότηση ενός ανοιχτού κόμματος. Και όχι ένα αρχηγικό κόμμα, όπως αυτό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Κόμματα που όλα προκύπτουν από μια στενή παρέα της ηγεσίας. Και αν όταν είναι στην αντιπολίτευση, είναι δικαίωμά τους να αυτοκαταστρέφονται. Στην κυβέρνηση όμως, ζούμε τι σημαίνει το επιτελικό κράτος παύλα χάος του κύριου Μητσοτάκη, που δεν σχεδιάζει με έναν τρόπο κοινωνικό, με έναν διάλογο ανοιχτό, μεγάλα θέματα όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλες οι χώρες κάνουν κοινωνικό διάλογο, μετέρους με την αυτοδιοίκηση, για να αξιοποιήσουν σωστά αυτό το πολύ μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Στην Ελλάδα όλα γρήγορα, εν κρυπτό, τα βλέπουμε σήμερα τα αποτελέσματα. Άλλες χώρες χρησιμοποιούν αυτό το τεράστιο όπλο για να κάνουν αναβάθμιση της οικονομίας, εξωστρέφεια, ισχυρές θέσεις εργασίας, δίκαιη ανάπτυξη, ενεργειακή ασφάλεια. Και εμείς έχουμε πιθανόν άλλη μία χαμένη ευκαιρία, διότι η κυβέρνηση αυτή χειρίζεται αυτό το μεγάλο εργαλείο ως ένα διευρυμένο ΕΣΠΑ. Φίλες και φίλοι, οι 270.000 άνθρωποι μαζί με εσάς που ήρθαν, κατέθεσαν την ψυχή τους, την ελπίδα τους, τις αγωνίες τους, το Δεκέμβρη περιμένουν πάρα πολλά από όλους εμάς. Και δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και ισχυροί για να βάλουμε εμείς τους κανόνες μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής. Ακούω τις τελευταίες ώρες και μέρες ότι γίναμε, λέει, ρυθμιστές. Όχι, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Τσίπρα. Πρωταγωνιστές γίναμε. Δεν γίναμε ρυθμιστές. Να το πείτε την πρώτη Κυριακή της αυτής των αναλογικής που είναι δημοκρατική παράταξη. Θα έχει εντολή να συμμαχθεί κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατικού κορμού με ένα πρόγραμμα για όλους τους Έλληνες. Ένα πρόγραμμα που θα μπορεί να ανατρέψει τα κατεστημένα και ό,τι κρατούν δέσμευε τη χώρα πίσω. Φίλες και φίλοι, ζούμε μια εποχή αβεβαιότητας, αστάθειας. Ποια είναι η απάντηση από την εποχή? Τι άλλο από την ανθεκτικότητα?